να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία στην προεκλογική μας ομιλία εδώ πέρα στα Πλαταρούλια. Ένα χωριό που πέρασε δύσκολα και στο σεισμό και στην πλημμύρα και πραγματικά όπως όλος ο Δήμος μας έχει περάσει πολλές φυσικές καταστροφές, αλλά και ένα χωριό που είναι άνθρωποι του μόχθου, της παραγωγής και των καλών προϊόντων. Γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το να παράγουμε καλά προϊόντα. Βρίσκομαι εδώ σήμερα απέναντί σας μετά από μια θητεία 4 χρόνων. Αυτά τα 4 έτη περάσαν πάρα πολλές δυσκολίες. Με το καλημέρα, μόλις ξεκινήσαμε στο Δήμο, μας ήρθε ο κορονοϊός. Όλοι μας τον βιώσαμε. Κλείσανε δομές, υπήρξανε πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ θα σας πω συγκεκριμένα, στο Δήμο Τυρνάβου φτάσαμε σε μία μέρα να βρισκόμαστε στο Δημαρχείο 4 υπάλληλοι και 3 αυτοδιοικητικοί ολιόλοι για να λειτουργήσουμε ένα Δήμο, γιατί πέραν άδειες ειδικού σκοπού. Και από τα 6 απορριμματοφόρα που έβγαζε κάθε μέρα ο Δήμος, φτάσαμε να βγάζουμε ένα απορριμματοφόρο τη μέρα. Και όμως παρόλες αυτές τις δυσκολίες δεν το βάλαμε κάτω. Και τα σκουπίδια μαζέψαμε και στηρίξαμε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με μάσκες, απολυμάνσεις, rapid test όπου χρειαζόταν. Και μάλιστα δώσαμε και ένα κοντέινερ στους υγειονομικούς μας στο κέντρο υγείας στον Τύρναβο, γιατί φανταστείτε, ακόμα και αυτοί ήδη φοβόντουσαν. Ήταν τόσο δύσκολες οι καταστάσεις που αντίστοιχη πανδημία έχει να περάσει ο πλανήτης, όχι μόνο ο Δήμος μας, 100 χρόνια. Απάνω που ξεκινήσαμε να βγαίνουμε έξω και να ανταμώνουμε ξανά, γιατί ήταν δύσκολη αυτή η κλεισούρα, το ότι κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας, ήδη χτύπησε την πόρτα μας ο σεισμός. Ένας σεισμός που εγώ προσωπικά θεωρούσα ότι ζούσαμε σε μια περιοχή που δεν έδινε σεισμούς. Και μιλώντας με τους ειδικούς, όταν είχαμε βρεθεί εκεί πέρα στο Δαμάσιο, τους ρώτησα, παιδιά, εμείς δεν είχαμε ποτέ σεισμό, ούτε ακούσαμε τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας. Και μας απάντησαν ότι ο τελευταίος σεισμός στην περιοχή είχε γίνει πριν από 250 χρόνια. Ήρθε εδώ πέρα, χτύπησε την πόρτα μας, αλλά ευτυχώς, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το πω ακόμα μία φορά, δεν θρυνήσανε θύματα. Ένας τέτοιος μεγάλος σεισμός αυτού του μεγέθους, δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, όχι μόνο σταθήκαμε στα πόδια μας, αλλά βοηθήσαμε όλους τους συνδημότες μας που είχαν προβλήματα. Με φαγητά, με ξενοδοχεία στέγαση, με οικισμούς, με τροχόσπιτα, έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να μπουν κάπου και να λειτουργήσουν. Μην ξεχνάτε ότι μέσα σε 8 μήνες από το σεισμό δώσαμε στους δικαιούχους 1.300.000 ευρώ. Και καταφέραμε και εδώ και έναν χρόνο έχουμε ήδη κατεδαφίσει 148 κόκκινα σπίτια και είμαστε ο μοναδικός Δήμος που το έχει κάνει. Και όσα επιπλέον κόκκινα βγούνε από τις υπηρεσίες της ΔΑΕΦ και μας στείλουν το αντίστοιχο έγγραφο, εμείς είμαστε εδώ όπως κατεδαφίσαμε τα πρώτα, κατεδαφίσουμε και τα υπόλοιπα. Και αυτό το κάναμε για έναν λόγο. Για να μπορέσουμε να δώσουμε το δικαίωμα στους συνδημότες μας, αφού τα κατεδαφίσουν και πάρουν το χαρτί από την πολεοδομία, να μπορούν να εκδώσουν τις οικοδομικές άδειες για να χτίσουν τα σπίτια τους. Και εκεί που αρχίσαμε πάλι λίγο να προχωράμε μετά το σεισμό, ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση. Ξέρετε πολύ καλά όλες τις δυσκολίες που περάσαμε στα σπίτια μας, στις επιχειρήσεις, στους αγρότες, εδώ πέρα με την αύξηση στα καύσιμα, στο ρεύμα. Τα ίδια προβλήματα αντιμετώπισε και ο Δήμος Τυρνάβου. Κι όμως, πήγαμε, ζητήσαμε, πήραμε λεφτά, πήραμε χρηματοδοτήσεις, κανένα σχολείο δεν έμεινε χωρίς θέρμανση και όλα τα αυτοκίνητα του Δήμου κινούνταν. Ήταν πολύ βασικό κομμάτι. Και δεν αυξήσαμε τέλη άρδευσης όπου πότιζε ο Δήμος Τυρνάβου από δικές του γεωτρήσεις, ενισχύοντας τους αγρότες της περιοχής μας. Τέλος, μετά την ενεργειακή κρίση, είναι αυτό που ζήσατε κι εσείς εδώ πέρα στο χωριό, τις πλημμύρες. Θα το πω ότι προχθές καθόμουν και σκεφτόμουν και λέω,
από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε μέχρι την τελευταία μέρα που θα πάμε στην κάλπη, θα αντιμετωπίζουμε και μία κρίση. Και αυτή είναι η κρίση της πλημμύρας, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Χτύπησε το σύνολο της Θεσσαλίας. Ευτυχώς στην περιοχή μας δεν μπήκε μέσα στα σπίτια μας, για να το λέμε και αυτό το πράγμα. Αλλά οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στο κτηνοτροφικό. Δεν θα ξεχάσω την Πέμπτη, όταν ξεκίνησε να υπερχιλίζει ο Πηνιός. Είχα έρθει εδώ πέρα στο χωριό σας το μεσημέρι και όταν είδα ότι το νερό είχε φτάσει 1,5 χιλιόμετρο μέσα, που δεν το είχα ξαναδεί αυτό το πράγμα, και κάποια παραπίνια χωράφια είχαν 4 και 5 μέτρα νερό. Εκείνη τη μέρα τρόμαξα, ειλικρινά σας το λέω, και το βράδυ πήρα τηλέφωνο όλους τους κτηνοτρόφους στον Αμπελώνα και τους είπα: δεν θα πάτε απόψε στα σπίτια σας, θα πάτε στα μαντριά σας. Γιατί το νερό αυτό που έχουμε στα πλατανούλια σε 10-12 ώρες θα φτάσει από την άλλη μεριά. Και θα υπάρχουν προβλήματα. Και όντως έτσι έγινε. Έσπασαν ρήγματα, αναχώματα, και τα οποία καταφέραμε και βγάλαμε το μεγαλύτερο μέρος ζωικού κεφαλαίου που υπήρχε εκεί πέρα στην περιοχή. Ζωντανά όλα. Οι ζημιές όμως είναι πολύ μεγάλες, ανυπολόγιστες. Και εδώ στο χωριό, στο φυτικό κεφάλαιο, και εκτός από το φυτικό κεφάλαιο, και σε πάγιο κεφάλαιο. Να το λέμε και αυτό το πράγμα. Και τουλάχιστον να σας πω ότι σήμερα ήρθε στο Δημαρχείο η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί από έναν υπάλληλο της περιφέρειας, έναν από τον ΕΛΓΑ και έναν υπάλληλο και έναν γεωπόνο του ΓΕΟΤΕ. Είναι η τριμελής επιτροπή η οποία θα ξεκινάει και θα κάνει τους ελέγχους στις δηλώσεις που δηλώσατε τους αντιπρόσωπους του ΕΛΓΑ για να βγάλουν τις αποζημιώσεις στο πάγιο. Ήρθαν σήμερα, έχουν οριστεί, ξεκίνησαν και αυτή η τριμελής επιτροπή θα είναι για το Δήμο Τυρνάβου. Θα τους έχουμε εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα και θα πηγαίνουν στα χωράφια, στις επιχειρήσεις, στους κτηνοτρόφους και μάλιστα έχω δώσει κιόλας την προτροπή και την εντολή μου, να το πούμε και έτσι, να ξεκινήσουν λίγο πρώτα από τους κτηνοτρόφους, γιατί έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι ίδιοι. Αλλά τίποτα, με διαβεβαίωσαν, δεν θα μείνει χωρίς να το δούνε. Και επίσης να σας πω ότι μέχρι τις 13 Οκτωβρίου οποιοδήποτε από εσάς θέλει να κάνει τροποποιητική δήλωση στην αρχική του μπορεί να πάει και να το κάνει στους αντιπροσώπους του ΕΛΓΑ που έχουμε στο Δήμο μας. Και βέβαια σε αυτό το σημείο να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ειλικρινά το λέω μέσα από την καρδιά μου, στους υπαλλήλους του Δήμου Τυρνάβου. Αυτοί οι άνθρωποι όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν κοίταξαν ώρα, δεν κοίταξαν μέρα, δουλέψανε και Σάββατα και δουλεύουν όλες τις ώρες για να μπορούν να σας βοηθήσουν. Και μάλιστα σήμερα μαζί με την Τριμελή Επιτροπή προσπαθούν και κάποια διαδικαστικά θέματα περαιτέρω να τα λύσουν και πραγματικά τους είπα: αφήστε το Δήμο, κοιτάξτε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Αυτοί που πάθανε ζημιά, αυτοί έχουν προτεραιότητα. Ο Δήμος σας έρθει σε δεύτερη μοίρα μετά την πλημμύρα. Και ένα τελευταίο που ήθελα να αναφερθώ, μία προεκλογική μας δέσμευση που αφορά εδώ πέρα και το χωριό σας, που είχα δώσει το 2019, έγινε πραγματικότητα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίσαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε αρχές Σεπτεμβρίου, τη συγκεκριμένη Πέμπτη που σας είπα που ανέβηκε το νερό, εκείνη τη μέρα είχαμε συμβούλιο, όπου περάσαμε την τροποποίηση του Γενικού Πολυδομικού Σχεδίου του Δήμου Τυρνάβου. Ποια είναι αυτή η τροποποίηση και πώς σας αφορά? Το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο που υπάρχει στον Δήμο Τυρνάβου από το 2016, αυτό που υπήρχε, όριζε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να βγάλουν άδεια λειτουργίας πάνω από 500 εγωπρόβατα και 10 γελάδες ή 20 ελευθέρας βουσκής. Και οι αγρότες δεν μπορούν να χτίσουν στα χωράφια τους οποιοδήποτε κτίσμα άνω των 100 τετραγωνικών. Πράγματα για μας ανεπίτρεπτα. Όλα αυτά φέρουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας πίσω. Είμαστε ένας αγροτικός δήμος και πρώτη προτεραιότητα είναι να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι να τους βάζουμε περιορισμούς να μπορούν να επεκταθούν. Ένας αγρότης, ένας συνεταιρισμός θα ήθελε να κάνει ένα ψυγείο, ένα οποίο μέχρι 100 τετραγωνικά δεν τον άφηνα παραπάνω. Αυτό το πράγμα για μας δεν λέγεται ανάπτυξη. Και ούτε μπορούσαν όλοι να πάνε στις δύο βιομηχανικές ζώνες που είχαν με μεγάλη αύξηση των αγροτεμαχίων σε εκείνα τα σημεία, αλλά και απομακρυσμένα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Θα αφήσω όλο στο χωράφι τώρα να πάει σε άλλο σημείο.
Αυτά και τα δύο τα αλλάξαμε. Πλέον τόσο οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να βγάζουν άδειες λειτουργίας για όλο τον αριθμό των ζώων σε όλη την επικράτεια του πρώην Δήμου Τριναβού, καθώς και δεν υπάρχει περιορισμός στα κτίρια, μόνο κτηροδομικός κανονισμός που υπάρχει, να το θέσω και έτσι, στα αγροτεμάχια που έχετε. Και επειδή υπήρχε και ένας άλλος περιορισμός, ο οποίος έλεγε ότι στον αναδασμό και στις διανομές δεν επιτρέπονταν κατάτμιση αγροτεμαχίων, το αλλάξαμε και αυτό και θα μπορούν να γίνει με ελάχιστο τα 10 στρέμματα. Και το 10 έχει να κάνει με τη σχέση ότι υπάρχουν περιοχές Natura, το ελάχιστο για να χτίσεις είναι 10 στρέμματα, γι' αυτό μπήκε το κατώτατο όριο για να μπορεί να είναι οικοδομήσιμα, σύμφωνα με την προηγούμενη αλλαγή που σας είπα. Και επειδή αυτό δεν το ψηφίσαμε μόνο εμείς, γιατί δεν έχουμε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι ο Δήμαρχος με τη χειρότερη εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω εκλεγεί με 6-27. Κανένας άλλος Δήμαρχος στη Θεσσαλία δεν έχει αυτήν την εκπροσώπηση. Και από τους χειρότερους σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το πείραμα της απλής αναλογικής, το οποίο εφαρμόστηκε μόνο σε εμάς, σε αυτή την περίοδο. Όλοι οι άλλοι δήμαρχοι που περάσανε είχαν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ακόμα και στην τροποποίηση του Γενικού Πολυδομικού Σχεδίου που σας ανέφερα πριν, πέρασε με τις ψήφους της δημοτικής μας ομάδας και της δημοτικής ομάδας της δράσης πολιτών, του κ. Ροντούλη, μαζί με τους δικούς του Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι, αν και δεν κατέρχονται στις εκλογές, το ψηφίσανε για να στηρίξουν τον τόπο. Και πραγματικά τους ευχαριστώ, γιατί δεν είδαν μικροπολιτικά ωφέλη, όπως έκανε ο κ. Τσικριτζής μαζί με τον κ. Αμάρη, οι οποίοι του καταψήφισαν. Είναι πολύ κακό πράγμα για την περιοχή να μην αφήνει στους αγρότες και κτηνοτρόφους να ανασάνουν και να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα. Υπήρχαν σχέδια βελτίωσης στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Υπήρχαν κτηνοτρόφοι που ήθελαν να πάρουν ρεύμα και από τη στιγμή που δεν μπορούσαν, γιατί τους απαγόρευε το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο, ήταν μια τροχοπέδη. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Θέλαμε να κατασκευάσουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο για τη ΔΕΙΑ, το οποίο θα ρίχνει το κοστολόγιο της ΔΕΙΑ πάρα πολύ όσον αφορά το ρεύμα. Είχαμε βρει ένα αγροτεμάχιο, θέλαμε να το εκμισθώσουμε και φέραμε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκμισθώσουμε το αγροτεμάχιο αυτό στη ΔΕΙΑ. Μήρθαμε στο Συμβούλιο και μας απάντησαν όχι. Με αποτέλεσμα να χάσουμε μια χρηματοδότηση 500.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Πόσο δε μάλλον για μια επιχείρηση όπως είναι η ΔΕΙΑ, η οποία τράβηξε και αυτήν πάρα πολλά με την αύξηση του ρεύματος. Οι Δήμοι επιδοτηθήκανε για την αύξηση του ρεύματος. Η ΔΕΙΑ όχι. Και αν σήμερα είχαμε αυτό το φωτοβολταϊκό, η ΔΕΙΑ θα ήταν σε πάρα πολύ καλύτερη μοίρα. Και αυτό το πρόβλημα το έχουν όλοι στη ΔΕΙΑ, σε όλη την Ελλάδα. Και χαθήκανε 500.000 ευρώ από ένα τίποτα. Από μικροπολιτικά υποτιθέμενα ωφέλη. Και έχουμε καταθέσει και δεύτερη πρόταση στο Υπουργείο. Για ένα εκατομμύριο πάλι, για ένα φωτοβολταϊκό. Το οποίο δεν ήρθε η έγκριση, αλλά τουλάχιστον θεωρώ στην επόμενη θητεία, με τη στήριξή σας, που θα έχουμε πλήρη πλειοψηφία, 15 στους 25, θα μπορέσουμε να περάσουμε και να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τέτοια έργα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο πραγματικά προσωπικά είμαι περήφανος για αυτά τα 4 χρόνια είναι ότι καταφέραμε, εξορθολογήσαμε τα οικονομικά του Δήμου Τριναβού και σήμερα σας το λέω ότι ο Δήμος Τριναβού δεν χρωστάει. Είναι μεγάλη υπόθεση να μην χρωστάς. Ξέρετε και οι ίδιοι και στις δικές σας δουλειές, γιατί με το που όταν αναλάβαμε το Δήμο Τριναβού, πήγαν πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε πάρα πολλά προβληματοφόρα παλιά τεχνολογία, τα οποία πρέπει να επισκευαστούν συνέχεια. Πηγαίναν στο συνεργείο, δεν μας έβαζαν γιατί λένε χρωστούς τα προηγούμενα λεφτά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα γιατί υπήρχαν οφειλές. Υπήρχαν προμηθευτές που δεν δέχονταν να συνεργαστούν με το Δήμο Τριναβού. Αυτό μετά από 4 χρόνια έχει αλλάξει. Όχι μόνο δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ, αλλά από το 19 που αναλάβαμε και είχαμε έναν προπολογισμό 17 εκατομμύρια ευρώ ο Δήμος Τριναβού, φέτος το 23
Ο προϋπολογισμός που καταθέσαμε είναι 28 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός που έχει ποτέ ο Δήμος Τυρνάβου. Και μάλιστα έχει 12,5 εκατομμύρια ευρώ τεχνικό πρόγραμμα και 13,5 εκατομμύρια ευρώ που έχει τεχνικό πρόγραμμα ΔΕΙΑ. Φτάσαμε συνολικά τα 26 εκατομμύρια ευρώ έργα στο Δήμο Τυρνάβου. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όταν το 2011, στον πρώτο προϋπολογισμό που έγινε του κοινού Δήμου πλέον Τυρνάβου, από τον πρώην Δήμο Μπελώνα και τον Δήμο Τυρνάβου, ο πρώτος προϋπολογισμός ήταν 11 εκατομμύρια. Και 17 όταν αναλάβαμε. Αυτό έγινε με πολύ κόπο, με πολύ τρέξιμο, με πάρα πολλές υποβολές προτάσεων. Δεν έχουμε αφήσει πρόσκληση που να μην την έχουμε καταθέσει. Και αυτά όλα αποτυπώνονται σε αυτά τα νούμερα που σας είπα. Γι' αυτό γίνονται και όλα αυτά τα έργα που γίνονται στο Δήμο μας. Και επειδή είμαστε καθαρά, όπως είπα και πριν, αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα αναφερθούμε και λίγο στα αγροτικά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τους συνεταιρισμούς εδώ του χωριού και τους δύο πραγματικά. Είναι αξιέπαινοι, συνεργάσιμοι και καλά παιδιά θα πω. Και να ευχαριστήσω και όλους τους υπόλοιπους συνεταιρισμούς του Δήμου Τυρνάβων, γιατί πήγαμε όλοι μαζί κάτω στο Υπουργείο πέρυσι σε μια δύσκολη χρονιά που το ξέρουν και τους πήραμε παρόντες μαζί μας για να δουν όλοι πώς είναι τα πράγματα εκεί κάτω στο Υπουργείο και καταφέραμε και φέραμε στο Δήμο μας κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ένα τέτοιο μεγάλο ποσό στο Δήμο Τυρνάβου. Με 2,6 εκατομμύρια ευρώ έχουν έρθει στα Αχλάδια, που είναι το μεγαλύτερο προϊόν που παράγεται εδώ πέρα στο Δήμο Τυρνάβου. Και αυτό δεν έγινε έτσι εύκολα. Βρεθήκαμε όλοι μαζί στο Δημαρχείο, πήραμε στοιχεία τα οποία μας δώσατε και σας ευχαριστώ. Καταθέσαμε την πρότασή μας στο Υπουργείο, συζητήσαμε με τον ΕΛΓΑ, συζητήσαμε τις υπηρεσίες της περιφέρειας στην αγροτική ανάπτυξη και πήγαμε όλοι μαζί συντονισμένα κάτω με μπροστάρι το Δήμο και διεκδικήσαμε αυτά τα λεφτά. Και αυτά τα λεφτά ήρθαν στον τόπο μας. Και ήρθαν για έναν λόγο. Για να μπορέσουμε να παρευρίσκεστε στα χωράφια σας και να μπορείτε να καλλιεργείτε τα καλά προϊόντα σας. Εάν δεν έχετε εσείς λεφτά, δεν έχει όλος ο Δήμος λεφτά. Όλη η τοπική μας κοινωνία στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Και για μας είναι η πρώτη προτεραιότητα και την επόμενη μέρα να στηρίξουμε τους αγρότες της περιοχής μας. Από εκεί πέρα υποβάλαμε, όπως σας είπα πριν, προτάσεις. Υποβάλαμε στο πρόγραμμα Τρίτσης πρόταση. Φτάσαμε την πρόταση 2.200.000 ευρώ, 2.170, για 21 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωση. Θα έχουμε και έναν δρόμο, θα ασφαλτοστρώσουμε εδώ πέρα στο χωριό σας. Και πραγματικά θεωρούμε ότι 21 χιλιόμετρα έχουν όφελος και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και ο Δήμος. Οι μεν γιατί μπορούν και κάνουν τη δουλειά τους, έχουν πρόσβαση, που είναι πολύ βασικό. Ο δε Δήμος, γιατί δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να στέλνει μηχάνημα να το επισκευάσει στον δρόμο. Άρα είναι πολύ σημαντικό όπου υπάρχουν λεφτά για ασφαλτόστρωση να τρέχουμε και να τα κάνουμε. Έχουμε ήδη ασφαλτοστρώσει από ένα προηγούμενο πρόγραμμα 7 χιλιόμετρα και μαζί με τα 21 που έχουμε πάρει τα λεφτά και έχει ξεκινήσει ο εργολάβος, θα φτάσουμε συνολικά 28 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδοπία. Και έχουμε ήδη μια δεύτερη μελέτη έτοιμη για άλλα 10 χιλιόμετρα. Όταν ανοίξει πρόταση, να την υποβάλουμε. Γιατί χωρίς πρόταση και χωρίς μελέτη δεν μπορείς να πάρεις λεφτά. Και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Βοηθήσαμε με όλες τις δυνάμεις μας τους κτηνοτρόφους στον Μπελώνα, οι οποίοι πλημμυρίσανε. Οι άνθρωποι γλίτωσαν τα ζωντανά τους, αλλά πάθαν πολύ μεγάλες ζημιές. Έμειναν στο ίσχυμα που λέμε, τους βάλαμε στα πάρκα, μιλήσαμε με το Υπουργείο, πήραμε ζωοτροφές, τους δώσαμε για να μπορέσουν να στηρίξουν τα πόδια τους, τους κάνουμε δρόμους στα καινούργια μαντρία που πάνε, τους δώσαμε νερό και πραγματικά θα ζητήσω και την κατανόησή σας γιατί έχουν μια μικρή προτεραιότητα, αλλά δεν θα αφήσουμε κανέναν αβοήθητο σε αυτόν τον δύσκολο καιρό που περνάμε, γιατί με αυτή τη θεομηνία που πέρασε έχουν χαλάσει σχεδόν όλοι οι δρόμοι του Δήμου Τυρνάβου. Κάποιοι θέλουν να μαζέψουν σταφύλια, κάποιοι θέλουν να μαζέψουν ελιές, οι κτηνοτρόφοι θέλουν να πάνε στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλοι έχουν ανάγκες. Κι όμως είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε όλους. Δεν θα αφήσουμε κανέναν αβοήθητο. Επισκευάσαμε τους ήδη υπάρχοντες μετεωρολογικούς σταθμούς και τους πήραμε στην κυριότητά μας, γιατί και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, οι οποίοι έχουν δεδομένα για να βοηθάνε εσάς τους αγρότες. Και μάλιστα στο πρόγραμμα Τρίτσης, στο Smart Cities που υποβάλαμε,
Στην πρόταση μέσα έχουμε υποβάλει και 16 μετεωρολογικούς σταθμούς καινούριους. Κάποιους θα τους βάλουμε και εδώ στα χωριά, τους κάνουμε κατανομή σε όλα τα χωριά και θα έχουμε ανοιχτά δεδομένα σε όλους για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Και σταθήκαμε δίπλα στους αμβικούχους του Δήμου Τυρνάβου. Γιατί και αυτό ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου μας, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποστάξουν και είχαν πάρα πολλά προβλήματα και τελικά το όλο θέμα λύθηκε με το νομοσχέδιο του Υπουργού, το οποίο πραγματικά οριστικά δίνει λύση στο πρόβλημα και πλέον οι αμβικούχοι αποστάζουν στα φύλλα και όχι στα έμφυλα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία του Δήμου μας. Είχα πει προεκλογικά ότι ένας από τους στόχους μας είναι και η καθημερινότητα του πολίτη. Γιατί και αυτή παίζει σημαντικό ρόλο. Έτσι, μέσα σε αυτή τη θητεία, αλλάξαν πάνω από 10.000 λαμπτήρες. Προμηθευτήκαμε 700 και πλέον σκάδων απορριμμάτων. Μην τα βλέπετε μικρά τα νούμερα. Προμηθευτήκαμε ένα καινούργιο απορριμματοφόρο. Όταν είχα μπει στο αμαξοστάσιο, με τον πανέλαβε ο πρόεδρος, το πιο καινούργιο απορριμματοφόρο είχε αγοραστεί το 2007. Σήμερα είναι 16 χρονών. Το πιο παλιό είναι πάνω από 30. Οπότε χαλούσε και μαζεύαμε σκουπίδια. Και όταν πήγα κάτω στο Υπουργείο, πήγα του έβρα το πρόβλημα και πήρα 150.000 ευρώ και αγοράσαμε ένα καινούργιο απορριμματοφόρο. Τουλάχιστον έφυγε το 30ετία. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα βγάλουμε κι άλλο έναν διαγωνισμό να αγοράσουμε ακόμα ένα δεύτερο για να μπορέσουν να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία να σας παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. Προμηθευτήκαμε 2 νέα χωματουργικά φορτηγά, τα οποία μας βοηθάνε και στην αγροτική οδοπία και σε διάφορες άλλες εργασίες. Πήραμε 2 γεωταχή αυτοκίνητα για τους υπαλλήλους του Δήμου και αν με ρωτήσετε, Δήμαρχε, αυτά είναι για τους υπαλλήλους, εμάς τι μας αφορά, κι όμως έχουν άμεση σχέση. Υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου, πρέπει να πηγαίνουν χαρτιά στη Λάρισα, υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες βοηθάνε σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις, βοηθάνε ακόμα και στις φυσικές καταστροφές. Όλη η μέρα οι άνθρωποι είναι στον δρόμο για να βοηθήσουν. Και ήταν μηχανήματα τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Δήμου. Και έτσι καταφέραμε μέσα σε μία θητεία να μπουν 5 καινούργια οχήματα μέσα στο Δήμο Τυρνάβου. Και αυτή τη στιγμή τρέχει ο διαγωνισμός για να αγοράσουν μια καινούργια σκούπα για να καθαρίζουν τους δρόμους, αξίας 120.000 ευρώ. Και τρέχει ο διαγωνισμός για να αγοράσουμε κι άλλο ένα αυτοκίνητο περί συλλογής αδέσποτων ζώων, καθώς και το κοινοκομείο στον Αμπελώνα. Επισκευάσαμε την υδροφόρα του Δήμου. Και αν μου πείτε, Δήμαρχε, γιατί αναφέρεσαι σε ένα μηχάνημα που επισκεύασες, θα σας πω την κρισιμότητα αυτού του μηχανήματος. Φέτος μόνο είχαμε το καλοκαίρι 38 φωτιές. Και εσείς 38 ήμασταν εκεί. Και πήγαμε πρώτοι από την πυροσβεστική, γιατί ήμασταν δίπλα. Και πολλές φωτιές προλάβαμε και τις σβήσαμε εμείς. Με το συγκεκριμένο μηχάνημα πλύναμε τη ροδιά όταν έχει πλημμυρίσει. Με το συγκεκριμένο μηχάνημα καθαρίσαμε τους δρόμους για να έχουμε πρόσβαση από πίσω από το Δαμάσι προς το Κουτσόχερο για να ενωθούμε με τη Λάρισα γιατί ήμασταν αποκλεισμένοι. Και το συγκεκριμένο μηχάνημα το στείλαμε και στα Φάρσαλα όταν είχαν πλημμυρίσει τον Ιαννό και καθάρισαν οι άνθρωποι εκεί πέρα τις περιοχές τους που είχαν μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ο Δήμος εργαλεία για να μπορεί να βοηθάει τους συνδημότες του. Όπως είπα και πριν, έχουν επισκευάσει όλα τα απορριμματοφόρα και υπήρχε απορριμματοφόρο το οποίο πληρώσαμε ακόμα και 25.000 ευρώ για να το επισκευάσουμε. Γιατί οι ζημιές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, σας είπα, είναι παλιάς τεχνολογίας. Τι είχαν χρόνια να επισκευαστούν τόσο εκτενή. Και έχουμε ρίξει πάνω από 15 τόνους πίσα για λακκούβες, επιδιόρθωση και συνεχίζουμε. Και μιας και σήμερα βρισκόμαστε στο χωριό σας, θα πούμε και τι κάναμε στα Πλατανούλια. Γιατί όταν ανέλαβα δήμαρχος, είπα ότι δήμαρχος θα είμαι όλων των δημοτών. Δεν διαχώρισα Τύρνα, Βαμπελώνα και χωριά. Και τα χωριά έχουν αξία. Και μάλιστα πολύ μεγάλη αξία για μας. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Και γι' αυτό, αν δείτε και στο πρόγραμμά μας, έχουμε ξεχωριστή σελίδα για κάθε χωριό. Τι έχουμε κάνει. Και αυτά όλα σε μια θητεία με τόσες πολλές δυσκολίες. Έτσι, εδώ στο χωριό, ανακατασκευάσαμε το αγροτικό ιατρείο. Έχει γίνει ένα από τα καλύτερα ιατρία του Δήμου μας και μάλιστα όταν άνοιξε και ήρθε ο γιατρός μας είπε ούτε ιδιωτικό ιατρείο να ήταν, Δήμαρχε, μου λέει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλύτερες υπηρεσίες εδώ στο χωριό. Εδώ φτιάξαμε το στέγαστρο, το οποίο έχει πάθει από το σεισμό. Το συγκεκριμένο μαγαζί είναι κοινοτικό κατάστημα. Μισθώνει ο Δήμος Τυρνάβου. Και είχε πάθει πρόβλημα από το σεισμό και το επισκευάσαμε και ένα καινούριο στέγαστρο βρίσκεται εδώ σήμερα. Ενισχύσαμε την παροχή ρεύματος στην πλατεία.
την πήγαμε σε τριφασική κατηγορία 5 για να μπορεί να γίνεται η γιορτή Αχλαδιού. Όταν είχα έρθει την πρώτη χρονιά και είχα δει όταν δεν έφτανε το ρεύμα και πέρανε από σπίτια δεξιά και αριστερά και υπήρχαν καλώδια κάτω και η επικίνδυνοτητα πάρα πολύ μεγάλη. Και ως μηχανολόγος, μηχανικός που είμαι, εγώ τουλάχιστον προσωπικά αυτό το δέχομαι. Μιλήσαμε τη ΔΕΗ, κάναμε επάφτηση, έχουμε ενισχυμένο ρεύμα πλέον στην πλατεία. Μπορούν άφοβα να γίνονται πολιτικές εκδηλώσεις και κυρίως η γιορτή Αχλαδιού, η οποία είναι σημαντική για το χωριό σας. Φτιάξαμε καινούργια παιδική χαρά, την κατασκευάσαμε. 11 καινούργιες παιδικές χαρές σε όλο το Δήμο Τυρνάβου. Τη μία εδώ πέρα στο χωριό σας. Γιατί είναι σημαντικό και τα παιδιά να είναι κάπου, να βρίσκονται και να παίζουν. Ανακατασκευάσαμε το γήπεδο ποδοσφαίρου. Καινούργιο χλωοτάπητα, συστήματα αποτίσματος και έχει γίνει ένα στολίδι. Και από ό,τι έχω μάθει, έδωσα προχθές άδεια μια καινούργια ομάδα εδώ πέρα στο χωριό. Με χαρά να μπείτε σε αυτό το καινούργιο γήπεδο και να έχετε πολλές νίκες. Βάλαμε στο φυλάκια, στο κημητήριο. Επισκευάσαμε τον υδατόπυργο και αυτός είχε πάρα πολλά χρόνια και δεν είχαν επισκευαστεί. Και επισκευάσαμε και τους τρεις υδατόπυργους και εδώ και στην Αγία Σοφιά και στα δέντρα. Όπως αναφέρθηκα και πιο πριν, θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος που έχουμε εδώ κάτω που πάει απέναντι προς το ποτάμι. Και θα φτάσω σε ένα θέμα που πραγματικά αφορά όλο το χωριό και είναι σημαντικό και αφορά το σχολείο. Στο σεισμό που είχε γίνει τότε, με είχε πάρει από το ΔΕΗ και μου είπαν: Δήμαρχε, τι θες να σου κάνουμε στο Δήμο σας? Και τους είπα να μου φτιάξει δύο σχολεία, στα Πλατανούλια και στα Δέντρα. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία κράτησε δύο χρόνια, γιατί θεωρούσα ότι η ΔΕΗ είχε πιο γρήγορες διαδικασίες, αλλά δόξα τω Θεώ, σήμερα φτάσαμε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η ΔΕΗ έχει από το καλοκαίρι κάνει το διαγωνισμό, έχει τους εργολάβους και σήμερα κατετέθη στο Δήμο Τυρνάβου η οικοδομική άδεια, η οποία είναι απαραίτητη και μόλις εκδοθεί θα ξεκινήσει τις εργασίες του εργολάβου και στα δυο τα σχολεία. Έχει αυξήσει η ΔΕΗ κατά πολύ τον προπολογισμό της, πάρα πολύ, σε σχέση με τον αρχικό προπολογισμό που είχαν. Θα ανακατασκευαστεί πλήρως το υπάρχον σχολείο, θα είναι στατικά επαρκές, θα είναι ενεργειακά αυτόνομο και παράλληλα θα γίνουν μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και μία καινούργια παιδική χαρά. Και όλα αυτά με χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ. Και μάλιστα όταν μας φέραν τη μελέτη είχαν βάλει ένα στατικό δικό τους για να κάνει όλες τις οικοδομικές μελέτες τα σχετικά και μου είπαν Δήμαρχε μπορείς να βρεις και κάποιοι να υπογράψεις τα μηχανολογικά και τους είπα δωρεάν τα υπογράφω εγώ για τα χωριά να αφήσω και κάτι εγώ σαν παρακαταθήκη ούτε λεφτά θέλω ούτε τίποτα. Καθαρίσαμε κανάλια για την αντιπλημμυρική θωράκιση του χωριού. Πέρυσι όταν κατεδαφίζαμε τα κόκκινα τα σπίτια στείλαμε μηχάνημα κάτω και καθάρισε τα κανάλια που είναι από την κάτω μεριά του χωριού. Και φέτος, στην πλημμύρα, όταν ήρθα εδώ πέρα και έβλεπα το νερό που ερχόταν από πάνω, το πρώτο πράγμα μαζί με τη ΔΕΗ, ανοίξαμε τις χάρες στο υπάρχον δίκτυο που υπάρχει από ροής. Αυτό το δίκτυο τραβούσε και έστειλε τα νερά κάτω γιατί είχε καθαριστεί από κάτω κανάλι. Αν το από κάτω ήταν κλειστό, θα πλημμύρισε το χωριό, σε πρώτη φάση. Και εκείνη τη μέρα, πάλι πήγαμε μαζί με τον πρόεδρο και θέλω να τον ευχαριστήσω. Και πήγαμε, καθαρίσαμε και τα πάνω τα κανάλια και γλιτώσαμε το χωριό να μην πλημμυρίσει. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, σας το λέω. Κοιτάξτε και εσείς οι ίδιοι να μην κλείνετε τα κανάλια. Είναι σημαντικά τα κανάλια για το χωριό και για τις περιουσίες σας στα χωράφια. Συμμετείχαμε ως Δήμος Τυρνάβου και να ευχαριστήσω τον Σύλλογο του Χωριού στη Γιορτή Αχλαδιού. Πραγματικά είμαστε εδώ, τους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ό,τι μας ζητήσανε το δώσανε, πραγματικά, και χαίρομαι γιατί είναι ξακουστά τα Πλατανούλια για τη Γιορτή Αχλαδιού. Γιατί μέσα από τη Γιορτή Αχλαδιού μαθαίνει και ο κόσμος το Αχλάδι. Πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Προάγουμε το προϊόν μας, το οποίο το βασικό που έχει εδώ πέρα στο χωριό είναι το Αχλάδι. Και συγχαρητήρια στο Σύλλογο για την καλή διοργάνωση που έκανε και φέτος. Συντηρούμε με όλες μας τις δυνάμεις αγροτική οδοποιία. Και εδώ να σταθώ γιατί μου αναφέρθηκαν από αγρότες για τα προβλήματα που έχετε κάτω από τις πλημμύρες στους δύο δρόμους εκεί πέρα μέσα. Πραγματικά το επόμενο χρονικό διάστημα θα στείλουμε μηχανήματα να τους επισκευάσουμε και αυτούς. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια που σας είπα και πριν.
όπου πάθαμε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, αλλά πραγματικά όλοι όσοι έχουν ανάγκη θα τους στηρίξουμε. Τέλος, να ευχαριστήσω και τον Σύλλογο και για τις εκδηλώσεις που έκανε ο Δήμος στην ΚΝΑΒΟ. Τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο άναμα του δέντρου, τις καρναβαλικές εκδηλώσεις με τις μπαρμπαριές τις φωτιές που συμμετείχαμε, δωρεάν κρασί, φαγητό και εκδηλώσεις για τα παιδιά. Τέλος, να αναφερθώ και στην Αγία Σοφιά, που είναι εδώ πέρα δίπλα το συγκεκριμένο χωριό, γιατί και εκεί επισκευάσαμε, σας είπα πριν, τον υδατόπυργο και εκεί έχουμε έναν δρόμο προς ασφαλτόστρωση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και εκεί επισκευάσαμε τον παιδικό σταθμό που είχε κάποια προβλήματα, καθώς και τοποθετήσαμε στο φυλάκια και εκεί στο νεκροταφείο της Αγίας Σοφιάς. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ποτέ ξανά στην αυτοδιοίκηση τόσο λίγοι με τόσες πολλές δυσκολίες δεν κατάφεραν τόσα πολλά όσο Νέα Δημοτική Κίνηση του Δύναμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τους υποψηφίους από εδώ, από το χωριό, που κατεβαίνουν με τη Νέα Δημοτική Κίνηση. Είναι αξιόλογοι άνθρωποι, τους γνωρίζετε όλοι σας και πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτια μας. Να ευχαριστήσω από καρδιάς την Κατσί τη Ζωή, πραγματικά είναι αξιόλογοι από την Αγαπητοφιά, τον Παπαγεωργίου του Σωτήρη, τον Ρίζο τον Δημήτρη και τον Ψαθά τον Βασίλη. Ειλικρινά είναι αξιόλογα άτομα και πιστεύω ότι και την επόμενη μέρα θα βοηθήσουν το χωριό σας. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ξέχασα κάτι ακόμη εδώ πέρα για το χωριό. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο περάσαμε και την παραχώρηση από το Δήμο Τυρνάβου ενός οικοπαίδου για να χτιστεί η καινούργια εκκλησία στο χωριό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και όπως υποσχέθηκα και στο Σύλλογο, θα τους παρέχουμε τα ίδια πράγματα στην κατασκευή της εκκλησίας όπως δώσαμε και στο Δαμάσι που χτίσαν τη δικιά τους εκκλησία εκεί πέρα. Είμαστε και την επόμενη μέρα στην κατασκευή της εκκλησίας και με χαρά το δώσαμε γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη το χωριό. Σας ευχαριστώ.